Το άσπρο μαύρο έκανε για ακόμη μία φορά ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, κατηγορώντας την Ελλάδα για επεκτατισμό. Ο Ταγίπ Ερντογάν από την πλευρά του απείλησε με ξεσηκωμό των μουσουλμάνων σε όλη την Ευρώπη αν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο Μακρόν για τον εξτρεμισμό. Στα όρια της γελοιότητας και της γραφικότητας κινούνται πλέον οι προκλήσεις της Άγκυρας με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας να φτάνει μέχρι το 1821 για να κατηγορήσει την Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε και τον απευθείας αναθεωρησμό της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει γενικώς την αλλαγή του status quo στην περιοχή, εις βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και όχι μόνον, προτάσσοντας εν είδη πολιορκητικού κρυού το εφάνταστο αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδος. Ο απομονωμένος Ερντογάν βρυχάται κατά πάντων με αφορμή νομοσχέδιο του Μακρόν για τον Ισλαμικό εξτρεμισμό, απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η Ευρώπη μετατρέπεται σιγά σιγά σε ανοιχτή φυλακή μουσουλμάνων. Αν εφαρμοστεί, θα αποτελέσει γκυλοτίνα εναντίον της γαλλικής δημοκρατίας. Είναι δεδομένο πως θα προκαλέσει αναταραχή σε εκατομμύρια Τούρκων και μουσουλμάνων που ζουν στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή συνεχίζει να προσβάλλει το ιερό σύμβολο της Ορθοδοξίας. Μέσα και έξω από την Αγία Σοφιά προσευχήθηκαν χιλιάδες μουσουλμάνοι με αφορμή την έναρξη του Σακέρ Μπαϊράμ που ακολουθεί το τέλος του Ραμαζανιού. Κόλαφο πάντως για την Τουρκία αποτελεί η έκθεση του State Department, καθώς σημειώνει πως παραβιάζει τις θρησκευτικές ελευθερίες, κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές στην Αγία Σοφιά και στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Ακόμα και οι τρεις αναγνωρισμένες κοινότητες, Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Εβραίοι, Αρμένοι Αποστολικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, υφίστανται συστηματικές διακρίσεις, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη συνθήκη της Λοζάνης.